άμεση και σε σκληρό ύφος, ήταν η πρώτη επίσημη αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας μετά την υπερψήφιση από τη Γαλλική Γερουσία του νόμου που ποινικοποιεί την άρνηση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Καταδικάζουμε έντονα την καθόλου προβληματική αυτή απόφαση που συνιστά υπόδειγμα ανευθυνότητας, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Και τονίζεται ότι οι ιστορικές και πολυδιάστατες σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Γαλλίας θυσιάστηκαν με βάση το εσωτερικό πολιτικό χρονοδιάγραμμα. Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικοποίησης του νόμου, δεν θα διστάσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή με τρόπο που θα κρίνουμε και άμεσα τα μέτρα τα οποία έχουμε σκεφτεί προγενέστερα, διαμηνύει η Άγκυρα. Πολύ λανθασμένη απόφαση, χαρακτήρισε ο πρεσβευτής της Τουρκίας στο Παρίσι, Ταχσίν Μπουρτζούρογλου. Πολύ λανθασμένη απόφαση, χαρακτήρισε ο πρεσβευτής της Τουρκίας στο Παρίσι, Ταχσίν Μπουρτζούρογλου, την υπερψήφιση από τη Γαλλική Γερουσία του νομοσχεδίου για την επιβολή ποινής σε όσους απορρίπτουν τις γενοκτονίες που έχει αναγνωρίσει με νόμο η Γαλλία. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Αλέν Ζιπέ, κάλεσε την Τουρκία να επιδείξει ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας ότι τίνει το χέρι σε αυτή τη μεγάλη οικονομική δύναμη. Ένας στέλεχος των αδελφών μουσουλμάνων εξελέγει με άνετη πλειοψηφία πρόεδρος του εκλεγμένου κοινοβουλίου της Αιγύπτου, εξέλιξη αδιανόητη μέχρι πριν από ένα χρόνο, όταν η παράταξή του ήταν απαγορευμένη από το καθεστώς του Μουμπάρακ. Ο Σαάντ Αλ-Κατάτνι εξελέγει με 339 ψήφους επί συνόλου 498 παρόντων βουλευτών κατά την πρώτη συνεδρίαση του σώματος που αναδείχθηκε έπειτα από τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές και στο οποίο κυριαρχούν οι βουλευτές που πρόσκειται στους αδελφούς μουσουλμάνους. Το Κόμμα της Ελευθερίας και Δικαιοσύνης, ο πολιτικός βραχίωνας του κινήματος, εξασφάλισε την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή, συγκεντρώντας το 47%. Ωστόσο, αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές κινούνται κοντά στην ιδεολογία του μετριοπαθούς Ισλάμ, που πρεσβεύουν και οι αδελφοί, και έτσι κατέχουν περί τα 3/4 του σώματος, εκτοπίζοντας φιλελεύθερα στοιχεία που είχαν σε μεγάλο βαθμό πρωτοστατήσει στην ανατροπή του Μουμπάρακ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε άδικο το πετρελαϊκό εμπάργκο στις εξαγωγές Ιρανικού αργού πετρελαίου που αποφάσισαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκπρόσωπος του Υπουργείου δήλωσε ότι το εμπάργκο είναι προορισμένο να αποτύχει. Τα μέτρα δεν θα εμποδίσουν την πρόοδο του Ιράν στο να επιτύχει τα βασικά του δικαιώματα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ραμίν Μεχμάν Παράστ. Χθες, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την άμεση επιβολή πετρελαϊκού εμπάργκο στις εξαγωγές Ιρανικού αργού πετρελαίου εκ μέρους της, με παράταση ισχύως των υπαρχόντων συμβολέων ως τον Ιούλιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα καλωσόρισε τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, λέγοντας ότι δείχνουν την ενότητα της διεθνούς κοινότητας απέναντι στη σοβαρή απειλή που αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Ρωσία καταδίκασε το μονομερές εμπάργκο, το Ισραήλ επικροτεί, ενώ νέα απειλή για κλείσιμο των στενών του Ορμούζ εξέφρασε Ιρανός βουλευτής λίγες ώρες μετά την έγκριση των κυρώσεων από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.